Και τώρα, φίλοι, ας ακούσουμε τη μαγνητοφώνηση των γεγονότων της διαδηλώσεως που έγινε την περασμένη Δευτέρα μπροστά στο κτίριο των Ηνωμένων Εθνών. Περισσότερο από 6.000 άτομα συγκεντρώθηκαν σήμερα έξω από τα Ηνωμένα Έθνη για να διαμαρτυρηθούν για μία ακόμη φορά για την διαρκή στάση του κ. Κίσιντζερ στο κυπριακό ζήτημα. Παρόλο που ο καιρός είναι ψυχρός, ο κόσμος άρχισε να μαζεύεται κατά τις 11. Στις 12, οι 47 δρόμοι ήταν γεμάτοι από Έλληνες που ήρθαν με σημαίες, λάβαρα και πλακάτ με συνθήματα όπως «Η Κύπρος είναι ελληνική, έξω οι Τούρκοι από την Κύπρο», «Δολοφόνε Κίσιντζερ» κλπ. Όλα τα ελληνικά καταστήματα και ελληνικές επιχειρήσεις είναι κλειστά σήμερα για να μπορέσουν οι υπάλληλοι να παρευρεθούν στην εθνική αυτή διαδήλωση. Η περιοχή είναι ζωσμένη από αστυνομικούς που προσπαθούν να κρατήσουν την τάξη. Υπάρχει εξέδρα από την οποία έχουν προσκληθεί να μιλήσουν διάφοροι επίσημοι καθώς και πρόεδροι ελληνικών σωματείων. Αργότερα θα γίνει πορεία γύρω από το κτίριο των Ηνωμένων Εθνών. Η ομιλία άρχισε με την ομιλία του Chairman της Επιτροπής που διοργάνωσε τη διαδήλωση αυτή. Διαδήλωση είναι μία από τις πιο κρισιμότερες και γι' αυτό πρέπει να είναι και πιο αποτελεσματική και καρποφόρα. Η παρουσία σας μας συγκινεί. Τα μάτια μας δακρύζουν και η καρδιά μας σπάγει. Διότι αν και βρίσκεστε 6.000 μίλια μακριά από τη χώρα που γέννησε το πολιτισμό, αν και γεννηθήκατε εδώ είστε μεγάλη δημοκρατική χώρα που ολωρώθη με θρησκευτική ευλάβεια. Αγαπά και εκτιμά και αναπνέει τον ελληνικό πολιτισμό, εγκαταλείψατε τις εργασίες σας σήμερα και ήρθατε για να εξώσουμε την αγανάκτησή μας προς τον κύριο Κίσιντζερ, ο οποίος ήρθε σήμερα ενώπιον των αντιπροσώπων των Ηνωμένων Εθνών να μας παρουσιαστεί ο περινόπερος και ως καλοκάδαβος πολιτικός. Ενώ η συνοσία απεδείξει ότι είναι ο υπεύθυνος της κυπριακής τραγωδίας. Που τότε για αυτό που πεθαμένος ήταν πανίσιος αρχηγός της Ιεράς Συμμαχίας, συναλάμπαναν τα ουρανά του, τους φεραίους και τους υψηλότερες και τους έδωνε στους Τούρκους για να τους θανατώσουν και για να τους πνίξουν στα νερά του δωράδιου του ναμού. Αυτός είναι ο Κίσιντζερ και ήρθε σήμερα για να μας πηγήσει η ειρήνη. Η διαδήλωση συνεχίστηκε με ομιλίες διαφόρων άλλων ομιλητών
όπως ο κύριος Μπιάντζη, πρόεδρος των συλλόγων Καστερινέων, Μακεδόνων, Πελοποννησίων, Κρητών και άλλων. Αυτό συνεχίστηκε για 2 ώρες περίπου. Ο κόσμος διαμαρτύρεται για την καθυστέρηση της πορείας. Η δικαιολογία που δίνεται από τους αρμοδίους είναι ότι περιμένει για κάποιον να έρθει να μιλήσει και μετά θα γίνει η πορεία. Ο κύριος αυτός όμως αργεί. Μερικοί από τους διαδηλωτές, που ο μοναδικός σκοπός τους ήταν να διαλύσουν και να χαλάσουν την εθνική αυτή διαδήλωση, βρίσκουν την ευκαιρία να ανεβούν στην εξέδρα και να βγάλουν διάφορους πολιτικούς λόγους που δεν είχαν καμία σχέση και καμία σημασία με το κυπριακό θέμα. Με αυτό κατόρθωσαν να διαλύσουν την διαδήλωση. Ο κόσμος λυπημένος για αυτά που άκουγε και μετανιωμένος για την ημέρα που έχασε άρχισε να φεύγει. Ζητούν να κάνουν πορεία όπως είχε υποσχεθεί από την αρμόδια επιτροπή. Και τότε ο επίτροπος για πρώτη φορά λέει ότι δεν υπάρχει άδεια για πορεία. Γιατί αυτό το ψέμα, γιατί αυτή η απάτη. Ο κόσμος ήρθε με πατριωτικά αισθήματα να διαμαρτυρηθούν και να υπερασπίσουν τους Κυπρίους αδελφούς. Δυστυχώς η διαδήλωση αυτή έληξε με την τυχοστόμηση των Ελλήνων, με πολιτικά συνθήματα και με συλλήψεις 25 ατόμων. Η διαδήλωση αυτή που θα έπρεπε να ήταν πιο καλή είχε παταγώδης αποτυχία. Από τη Νέα Υόρκη για τη Φωνή της Ελλάδος, η ομιλήτριά σας Γαρυφαλιά Λεβιζάδου.